Ένα νέο επίδομα παιδιών συμπεριλαμβάνει ο προπολογισμό του 2020, ενισχύοντα την οικογένεια σε συνδυασμό με την προσάυξη του αφρολογίου και τη μείωση του ΦΠΑ. Το νέο επίδομα ύψου 2.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 2020 σε όσε οικογένειε φέρουν στον κόσμο παιδιά και δεν σχετίζεται με το γνωστό οικογενειακό επίδομα. Όπω επεσήμανε η αρμόδια υφυπουργό Σουδόμνα Μιχαηλίδου, θα μπουν ισοδηματικά κριτήρια, ωστόσο αυτά δεν θα αποκλείουν τη μεγάλη μάζα των πολιτών, καθώ το νέο επίδομα δεν είναι προνοιακού αλλά δημογραφικού χαρακτήρα. Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα για μονογονεϊκή οικογένεια, το ύψος του εισοδήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Για ζευγάρια το συνολικό ύψος του εισοδήματός τους θα πρέπει να είναι έως και 60.000 ευρώ. Για κάθε τέκνο το οποίο ήδη βρίσκεται στην οικογένεια το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται 1.000 ευρώ. Έτσι αν ένα ζευγάρι που ήδη έχει δύο παιδιά φέρει στον κόσμο ένα ακόμα για να πάρουν τις 2.000 ευρώ, το εισοδήμα τους δεν πρέπει να ξεπερνά τι 80.000 ευρώ.